Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Θα καλωσορίσω εδώ στο στούτιο τον κύριο Βασίλη Μαύρο. Ο κύριο Βασίλη Μαύρο είναι πρόεδρο του Συνδέσμου Αβοχώ του του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό ο σύνδεσμο εδώ και χρόνια κάνει πάρα πολλέ ενέργειε και πάρα πολλέ δράσει για να κρατήσει ζωντανό το Κυπριακό και τον πόθο για επιστροφή στο Βαρόσι. Κύριε Μαύρο, καλό σα μεσημέρι. Ευχαριστώ επίση. Καλώ ήρθατε και πάλι στην Κύπρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Βασίλη Μαύρο, ε, κάνετε. Ε, καθημερινά στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθειες, τεράστιες προσπάθειες για να κρατήσετε στην επικαιρότητα το θέμα της αμοχώστου και ευρύτερα το κυπριακό ε, Από αυτές τις δράσεις θέλουμε να μας πείτε που κάνετε τώρα τελευταία ποιε είναι αυτές και ποιε είχαν και το αποτέλεσμα έτσι τουλάχιστον κινήθηκαν <σκυρίε> Πράγματι έχουμε μια πάρα πολύ δραστήρια επιτροπή ε, η οποία δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για το θέμα της αμοχώστου ε, για το θέμα της Κύπρου ε, σε συνεχόμενη βάση και εθελοντική βάση. Ε, έχουμε ε, έτσι μία πρόσβαση και στην συγκυβέρνηση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ε, όπου ε, κάνουμε λίες μαζί τους ε, για τις δραστηριότητες μας. Επίσης ε, και με τη Βουλή, με την πρόεδρο της, της Βουλής, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Ναι. Ε, και... Αυτέ οι ενέργειε, οι δραστηριότητε είναι σε συνεχή βάση. Τώρα, ε, τελευταίω, κάναμε τη μεγάλη εκδήλωση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Είναι και κάποια από τα πλάνα τα οποία βλέπουμε τώρα, κύριε Μαμπρο. Α, Ωραία, ναι, ναι, ναι. 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 Ωραία. Ήταν αυτή ε, η εκδήλωση που κάνατε. Ε, όχι, έξ... αυτή ήταν η περικευτοφορία που κάναμε έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ναι, διότι κάναμε δύο. Η μία ήταν έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και η άλλη ήταν έξω από το 10 Downing Street. Ε, και είχαν και δύο επικεφαλή διαδηλώσει μεγάλη επιτυχία. Ε, ειδικά στο House of Commons βγαίνανε βουλευτέ έξω με τα αυτοκίνητα και κορνάρανε, μα φωνάζανε υπέρ μα. Και είχαν και δύο ή τρει βουλευτέ οι οποίοι. They joined in, ήρθαν μαζί μας. Ναι, ναι. Ε, ναι, δείχνει την αμόχωστον τώρα. Ε, Έχετε πάει, κύριε Μαύρο, ναι, πήγατε στο τώρα ε, έχ, που... Έχω πάει δύο φορές. Την μία πήγα να, για να δω τον ε, ψευδοπρόεδρο των Τουρκοκυπρίων, τον, Τουρκο τον Ακιντζή τότε. <σχαι> ε, και μιλήσαμε για την, ειδικά για την αμόχωστον, πώς μπορούμε να πάρουμε πίσω την αμόχωστον. Τώρα που είχε ανοίξει η περίκλωση στην πόλη. Και πήγα και τώρα, και είδα τον ψευδοδήμαρχο του, στην άλλη την πλευρά τον, νομίζω σου λέει να το όνομα ξέχασα το, mm -hmm, το επίθετο mm -hmm. πάλι το, για τον ίδιο σκοπό πώς θα πάρουμε την αμόχω στον πίσω ε, και αν μπορούσαν να κάνουν με ποιον τρόπο βασικά ε, δυστυχώς και στι δύο περιπτώσεις μας, ε, μ, μου είχαν πει ότι δεν εξαρτάται από αυτού, αλλά από την Τουρκία ε, και ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι αλλά εμείς κάναμε τις προσπάθειες ε, με την άλλη την πλευρά πρέπει να πω ότι και στην ε, Μεγάλη Βρατσανία έχουμε σχέσεις με Τουρκοκύπριους προοδευτικούς yeah. οι οποίοι θέλουν να, να νοθεί Κύπρος κάτω από την νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας yeah. ε, και κάνουμε συναντήσεις ε, για αυτόν τον σκοπό. Ε, αλλά πάμε πίσω στις δραστηριότητες. Έχουμε γράψει χιλιάδες επιστολές, δηλαδή 650 βουλευτές, τους στέλνουμε επιστολές συνεχώς ε, κάναμε μεγάλη καμπάνια με ψήφισμα για την Αμόχωστον, το οποίο ήδη ε, το έχουν ε, ε, ψηφίσει παν πριν από, από λίγο και και στο υποθυμίζουμε. Επίση, επίσης, τους, στο House of Lords με 784 και τόσους λόρδους και βαρώνες, τους βομβαρδίζουμε κυριολεκτικά από επιστολές ε, και έχουμε τακτικά συναντήσεις μαζί τους. Με διάφορου βουλευτέ και, και του κυβερνώντο κόμματο, αλλά και τη αντιπολίτευση και των φιλελευθέρων. Του υπενθυμίζουμε συνεχώ το πρόβλημα και ότι πρέπει κάτι να κάνει η Βρετανία, σαν η κυρίω εγκύτρια δύναμη τη Κύπρου, ναι. για, να, για να βρούμε μια λύση. Η λύση την οποία θέλουμε εμεί, όχι η λύση την οποία θέλει η Τουρκία, δηλαδή τα δύο κράτη. Και του το βάλαμε καθαρά σε συναντήσει που είχαμε και στο Foreign Office τελευταίω. Ναι. Είχαμε με, με συνάντηση με την Alison uh, uh, Kerb, ξέχασα, νομίζω Κέρπ το επίθεδον τη, η οποία είναι υπεύθυνη για την Ευρώπη, για τη Μεσόγειο mm -hmm. ε, και για την Κοινοπολιτεία και για, με τον υπεύθυνο του Cyprus Desk. Νιώθετε ε, μόνοι σα σε αυτόν τον αγώνα κύριε Μαύρο. Ε, δηλαδή υπάρχει, υπάρχει βεβαίως και από πλευράς κυβέρνησης η κινητικότητα για επανέναρξη των συνομιλιών την βλέπουμε Αλλά ε, προσπαθείτε πάρα πολύ εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο σύνδεσμός σας και οι βαροσιώτες και οι αμοχωστιανοί Προσπαθείτε, κάνετε συνέχεια δράσεις, ε, βρίσκετε τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ε, έτσι μια, ε, ένα ρόλο και ένα λόγο στο Κυπριακό και όχι μόνο και του το θέτετε συνέχεια το θέμα. Δεν δίδετε δι, δι, τη δική σα τη μάχη κατάπαυστα, χωρί να σα νοιάζει εάν θα πέσει και πάλι στο κενό. Εσεί είστε εκεί Ακριβώς. καθημερινά, Ακριβώς. προσπαθείτε, όποιον βρίσκεται, με εκδηλώσει, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νιώθετε ότι είστε μόνοι σε αυτό, κύριε Μαύρο. Έχει φορέ που νιώσατε ότι είστε μόνοι. Ναι, όχι, διότι έχουμε την, την κυπριακή κυβέρνηση δίπλα μα, την Υπουργείο Εξωτερικών, τη Βουλή. Όπω είχα προηγουμένω, η πρόεδρο τη Βουλή, η κυρία Βουλή. Δημητρίου είναι δίπλα μα. Μιλάμε τακτικά για τι δραστηριότητε. Ειδικά το Υπουργείο Εξωτερικών μα έβαλε targets για τι δραστηριότητέ μα. Και επίση τι έχει βάλει και στο ημερολόγιο, το οποίο Μάλιστα. είναι πάρα πολύ καλό αυτόν. Έχουμε πίσω μα την παροικία. Έχουμε πίσω μα την. Ε, ε, του Αμοχωσιανού, του πρόσφυγε. Ναι, του πρόσφυγε Αμοχωσιανού, οι ναι. οποίοι είναι στη Μεγάλη Βρετανία, μα δίνουν δύναμη, μα δίνουν υποστήριξη. Και εμεί αυτό θέλουμε. Ναι. Έχουμε μια επιτροπή πάρα πολύ δυνατή. Συνομιλάτε και με του φοιτητέ που βρίσκονται στο Ρωμένο Βασίλειο, κύριε Μαύρο. Κάνετε κάποιε κοινέ δράσει και με του φοιτητέ μα, ίσω. Ναι, πάντοτε <σύνθω> οι φοιτητέ έρχονται και στι ε... ειδικά στι πικετσοφορίε, στι διαδηλώσει. Mm. Πάντοτε είναι έξω από την τουρκική πρεσβεία, όπω είχαμε στι 15 του μηνό. ...την ανακήρυξη του ψευδοτουρκοκυπριακού ναι, του, ναι. Το κράτους. Ε, 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 είναι δίπλα μας. Υπάρχει νεολαία στο Federation. Πρέπει να το πω και αυτόν ότι η Ομοσπονδία στη Μεγάλη Βρετανία ...κάνει μια πάρα πολλά ενδιαφέρουσα δουλειά για την Κύπρο. Mm -hmm. Και υπάρχει και νεολαία με φοιτητέ, ...οι οποίοι δραστηριοποιούνται για να προχωρήσει το θέμα μας... ...και ταυτόχρονα δραστηριοποιούν και αυτοί με τη σειρά του. Του Ελληνοκύπριου που μένουν στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά πρέπει να σα πω ότι ε, εκτό από τι δραστηριότητε που έχω αναφέρει, περάσαμε και ψηφίσματα α, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Πάρα πολύ σημαντικά ψηφίσματα, ειδικά αυτόν που είναι στι 16 11 του 2015 για την Αμόχωστον και το οποίο πέρασε, όπω είπα προηγουμένω, πανψηφί από όλη τη Βουλή, έγινε συζήτηση για την Αμόχωστον με όλε τι θέσει τη δικέ μα. Πιο σημαντικό όμω από αυτόν είναι το ψήφισμα που προσπαθούμε τώρα να περάσουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει περάσει στα πρώτα στάδια και περιμένουμε τώρα να γίνει μεγάλη συζήτηση στο Assembly για την αμόχωστο για να περάσει μέσον uh, του ενός εργατικού βουλευτή, ο οποίος το του το έκανε table ναι. στο, στο Συμβούλιο τη της Ευρώπη. Κύριε Μαύρο, σε λίγου μήνε εδώ στην Κύπρο μα θα έχουμε εκλογέ. Εκλογέ που αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Υπάρχει πρόθεση είτε από εσά είτε από κάποιον άλλον του συνδέσμου εκεί Αμοχώστου του Εμινο Βασιλού να διεκδικήσει στο εν, ε, ένα, μια θέση στο, mm. στο, στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Αμοχώστου. Κοιτάξτε, κάνουμε ένα μακροχρόνιο αγώνα ε, για την Αμόχωστου και για την Κύπρο. Ε, από τη από την Μεγάλη Βρετανία, αλλά όπω σα είπα προηγουμένω, έχουμε σχέσει στην Κύπρο. Πήγαμε στα κατεχόμενα, μιλήσαμε με τον πρόεδρο, ψευδοπρόεδρο του Τουρκοκυπρίου και τον ψευδοδήμαρχό του. Ε, και κάνουμε προσπάθειε παντού και στο Συμβούλιο ε, της τη Ευρώπη, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου, όπου είχαμε πάρει απαντήσει ε, από την Ούρσουλα ε, Βόντελέιερ. Και ε, ειδικά Πάρα πολύ θετική η απάντηση είναι, έχουμε πάρει από την Ρομπέρτα Μέτσολα, mm -hmm. η οποία μα είπε. Συγγνώμη που. Μια mm -hmm. μικρή παρένθεση. Ε, μα είχαν πει ειδικά ότι στο, ε, στο statement που έχει κάνει για την πρόοδο τη Τουρκία στι 13 του Σεπτέμβρη, συμπεριέλαβε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έσυστε δικέ mm -hmm. μα που τι παραδώσαμε και τα σημεία που είχαμε αναφέρει mm -hmm. και τι εισηγήσει μα. Πολύ σημαντικό. Ειδικά, ναι, ειδικά του είχε αναφέρει αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι το ενδιαφέρον για την Κύπρο, για την αμόχωστον είναι, είναι συνεχής. Ναι, στην ερώτηση σας θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, Μάλιστα. διότι όπως σας είπα, ο αγώνας... Είναι μεγάλο και συνεχή. Άρα, θα Εμπορούμε... θέσετε την υποψηφιότητά σα για δημαρχό αμοχώ του, κύριε Μάτρο. Δεν το έχω κάνει αυτό, αλλά περιμένω από τα διάφορα κόμματα εδώ στην Κύπρο να κάνουν την εισήγηση. Αν την εισήγηση, ε, τότε θα ενδιαφερθώ. Ναι. Ωραία. Πολύ ευχαρίστω. Σαν ανεξάρτητο. Σωστό. Να βάλω την υποψηφιότητα. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Να Εγώ είστε καλά. και πρόσθεση. καλή δύναμη και στι δράσει που κάνετε.